ο Χριστός και τα πουλιά. Λαϊκός θρύλος από το ανθολόγιο της πρώτης και 2ης δημοτικού. Κάποτε, λένε, έσκυψε ο Χριστός στα νερά μιας λίμνης και του έπεσε ο σταυρός και χάθηκε. Τότε μαζεύτηκαν γύρω του τα πουλάκια και θέλησαν ...να βοηθήσουν. Πρώτα πάει το περιστέρι. Σκύβει στη λίμνη και βρέχει μόνο τα νύχια του. Ο Χριστός, για να το θυμάται, του βάζει κόκκινο χρώμα στα ποδαράκια του. Πάει το χελιδόνι. Δεν καταφέρνει τίποτα. Ο Χριστός του βάφει την κυλίτσα του με άσπρο χρώμα. Στην καρδερίνα που δεν μπόρεσε και εκείνη να τα καταφέρει βάφει κόκκινη τη μητούλα και βάζει πιτσιλιές στα φτερά. Στην πέρδικα για σημάδι βάφει μύτη και πόδια κόκκινα. τη σουσουράδα κάνει τρίχρωμη την ουρά της. Στον κοκκινολέμι, το λέει και το όνομά του, βάφει κόκκινο τον λαιμό. Στα ειδώνη χαρίζει μελωδική φωνή. Έτσι συνεχίστηκε και στα άλλα πουλάκια, είτε μικρά είτε μεγάλα. Τέλος, ένα σαϊτός από ψηλά ζυγιάζεται και ορμά μέσα στα νερά και ανασύρει το σταυρό. Τότε ο Χριστός τον σφραγίζει στη ράχη και τον κάνει σταυραϊτό. Λοιπόν, παιδιά, αυτή ήταν η ιστορία ένας λαϊκός τρίλος όπως σας είπα στην αρχή. Δείτε καλά τις εικόνες των πουλιών, ξαναδιαβάστε την ιστορία, δείτε αν θέλετε πάλι το βίντεο και κάντε στο βιβλίο σας, στη σελίδα 120, αυτό εδώ. Ζωγραφίστε δηλαδή το κάθε πουλάκι από αυτά με τα χρώματα που αναφέρονται στην ιστορία. Γεια σας λοιπόν, θα τα ξαναπούμε! Παιδιά, κάτω από το βίντεο θα βρείτε και κάποιες διαδραστικές ασκήσεις. Αν θέλετε λοιπόν να ασχοληθείτε και λίγο ακόμη, κοιτάξτε κάτω στην περιγραφή του βίντεο και βρείτε τα.